Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους. Παρουσιάζουμε σήμερα τη δεύτερη θεατρική παραγωγή του συλλόγου μας, την πρώτη για το 2022, τα τραγούδια του Θεού του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Είναι ένα τραγούδι αγγελικής αγνότητας, όπως αναφέρεται για τον Άγιο των Γραμμάτων μας. Είναι ένα πασχαλινό διήγημα, το οποίο εντάσσεται στα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαλέξαμε την παρουσίασή του αυτές τις μέρες που έχουμε ακόμα έτσι νοπεί τη χαρά από τις μέρες του Πάσχα που μόλις έφυγαν και θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία για να το κάνουμε αυτό. Παρουσιάζουμε λοιπόν την παράστασή μας το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο μαγευτικό εξοπλίσι του Αγίου Γεωργίου του Καρφά, ένα μέρος ιδανικό για μια τέτοια παράσταση. Να πω ότι είναι πραγματικά πολύ έτσι ωραίος και έτσι υποβλητικός ο χώρος για την παράστασή μας και έχουμε επιλέξει να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τον Παπαδιαμάντη, παρουσιάζοντας πριν την παράσταση μερικά λόγια για τα πασχαλινά του διηγήματα, τα οποία λέει, αφηγείται η φιλόλογος Κική Βαγιάννου, η οποία είναι και ηθοποιός μας, και αμέσως μετά ένα μικρό αφιέρωμα για τη μικρή κούλα του Παπαδιαμάντη που αναφέρεται στο κείμενο, το οποίο παρουσιάζει η κυρία Λιάνα Βαφιάδου, εκπαιδευτικός, η οποία είναι και εκείνη η μέλος του συλλόγου μας και ηθοποιός μας. Το έργο είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Έχουμε από εδώ τον Γιάννη τον Τζουμπαριώτη, ο οποίος είναι ίσως και η είδηση από τη σημερινή συνέντευξη, εννοώ η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη. Ένας ηθοποιός καταξιωμένος από τους παλιούς έμπειρους του ΔΥΠΕΘΕ που έχει κάνει την τιμή να είναι στην ομάδα μας, να είναι ηθοποιός μας, να είναι και αντιπρόεδρος του συλλόγου μας. Ο Γιάννης Σαρχώνη, τον ιδανικό ήρωα του Παπαδιαμάντη, τον Μπαρμπαλέξανδρο. Έχουμε και επίσης δύο κοπέλες οι οποίες σαρχώνουν και έχουν την ευθύνη στη σκηνή να αναπαραστήσουν τις ηρωίδες του Παπαδιαμάντη, τη Νεαρά Κούλα και τη Ειρηνούλα. Και θα δείτε τα υπόλοιπα επί σκηνής. Ο Γιάννης, στον ήρωα του Παπαδιαμάντη, ένας ευσεβής άνθρωπος, λέει στις οικογένειες, τραγουδάει στις οικογένειες τα τραγούδια του Θεού, τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, μαγεύοντάς τις και καθορίζοντας την πορεία της ζωής του. Λίγα λόγια θα ήθελα από τον Γιάννη για την παράσταση και για τον ρόλο του. Τώρα πρωτοπορούμε. Είναι μια αυτό τη σύνδεση της Εκκλησίας με το θέατρο. Για μένα ο Παπαδιαμάντης δεν είναι πρώτη φορά. Είχα ξαναπαίξει στο ΔΥΠΕΘΕ, το Έρος Ήρος, κοινοσταλγός. Ήτανε τα ρόδα της Αυγής. Είχαμε πάει τότε στο Λυκαβητό και είχαμε κάνει και περιοδία στην Ελλάδα. Μ' αρέσει η γλώσσα του Παπαδιαμάντη από το γυμνάσιο ακόμα. Είναι αυτή η γλώσσα η θαυμάσια που είναι παρμένη μέσα από τους ύμνους της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας τιμήσει για αυτή την προσπάθειά μας και ακόμα και η Εκκλησία. Το ότι θα έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση. Προχωράμε με την ομάδα μας. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και υποσχόμαστε στον κόσμο και άλλες παραστάσεις. Εγώ πέρασα ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Τώρα το ξεπερνώ σιγά σιγά και θα ετοιμάσουμε παραστάσεις για τον κόσμο, για να απολαύσει ο κόσμος την ερχόμενη σεζόν, μετά το φθινόπωρο, για να δει ο κόσμος και να ευχαριστηθεί. Εγώ πραγματικά ότι ο Γιάννης είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος που μετά το πρόβλημα υγείας επανέρχεται ευρυμύτερος, πολύ δυνατός στη σκηνή και στην υποστήριξη αυτού που κάνει. Γι' αυτό προσκαλούμε το κοινό της Ιού να έρθει και να δει την παράστασή μας. Με την ευκαιρία να πω και δύο λόγια για τις υπόλοιπες δράσεις του συλλόγου μας, τις αιαρινές αλλά και τις καλοκαιρινές. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε στα σχολεία ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς που στηρίζεται πάνω στη χαμένη κούκλα του Αλφόνσο Σάστρε. Επίσης, το ίδιο έργο, η χαμένη κούκλα του Αλφόνσο Σάστρε, θα παιχτεί στο χτήμα Ρίζικο περί τα μέσα Ιουνίου και αμέσως μετά περί τα μέσα Αυγούστου, ενώ μέσα στο καλοκαίρι,
Λίγο μετά τις Παναγίες θα έχουμε μία παράσταση εφαρμογής του θεατρικού μας εργαστηρίου που λέγεται 100 χρόνια Αθρήνος και είναι αφιερωμένη στις σφαγές της Υγείου στη Μικρασιατική μάλλον καταστροφή, η οποία αποτέλεσε ένα ορόσημο για το νησί μας, κομβικό σημείο της ιστορίας του, και έχουμε αφιερώσει την παράσταση εκεί. Επίσης είναι και η κυρία Καλλιόπη Τσεσμετζή, η οποία εσαρκώνει μία από τις ηρωίδες του Παπαδιαμάντη, τη Ειρηνούλα. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι, Καλλιόπη. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τη συνεργασία μου με τον κύριο Σπυράκη φέτος. Είναι η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με τα θεατρικά. Με ενδιαφέρει γενικά η τέχνη στο σύνολό της. Μας πρότεινε ο κύριος Σπυράκης από πέρσι, είχε κάποιες ιδέες γενικά. Όλες αυτές οι καταστάσεις με τον κορονοϊό μας είχαν περιορίσει γενικά και όλες οι εκδηλώσεις είχαν σταματήσει και ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε, να εκδηλώσουμε κι εμείς ο καθένας, να εκφραστούμε μέσα από αυτά και να συνεχίσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα κιόλας. Το συγκεκριμένο θεατρικό δείγμα είναι του Έξω Παπαδιαμάντη και είναι ωραίο που έχουμε, να έχουμε επαφή με τις παραδόσεις, γενικά να συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανές κάποια διηγήματα μέσα από το θέατρο.